Ο κύκλοψ του Ευρυπίδη πραγματεύεται από μια άλλη οπτική γωνία τη περιπέτειας του Οδυσσέα στο νησί του Κύκλοπα Πολύφημου, όταν ο Οδυσσέας, ο πολυμήχανος και επινοητικός ήρωας της Οδύσσειας, καταφτάνει στο νησί του Κύκλοπα για να βρει προμήθειες ώστε να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ιθάκη. Θα βρεθεί όμως αντιμέτωπος με μια κοινωνία που βασίζεται σε πρωτόγωνα ένστικτα. Μια ιστορία γεμάτη κωμικά στοιχεία, με τον χορό των σατήρων να δίνει τον τόνο που η ανθρώπινη ευφυΐα, η ευστροφία και η επινοητικότητα κατατροπώνουν την κτηνώδη δύναμη και τη στιγνή βία. Η παράσταση ανέβηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ολύμπου. Συντροφοί μου κάπηλοι, όπως εσείς, έτσι κι εγώ, δεν έχω ιερό και όσιο. Όμως όλα τα πράγματα υπάρχει ένα όριο. Εξηγήσεις δεν οφείλω, πλην ως εκ περισσού θα δώσω, μη τυχόν και φανταστείς πως ήθελα να σε πληγώσω. Εσύ εμένα, όχι, ποτέ. Ξέρω τι σου λέω εγώ. Υπάρχουν καλοθελητές που δεν σέβονται τίποτα. Βρίσκουν και μιμητές. Πάτε το. Λοιπόν, καθώς πατήσαμε εδώ, σε άγνωστη επικράτεια, χρειάζεται άλλη μέθοδος και μία άλλη πραμάτια. Έτσι αποξεχάστηκα, στίβοντας το μυαλό μου, όχι στον τούκου ευτυχώς, βρήκα το σχέδιό μου, όπερ συνέλαβα, κατέστρωσα και εφάρμοσα ευθύς. Και είδες το αποτέλεσμα. Δεν είσαι ευτυχής! Ευτυχής! Τι να σου πω, δεν ευτυχής! Θαύμασες το ευθέ! Είδες πως τους εκμαλώτησε με μια ξένη γλώσσα. Και γλώσσα, Οδυσσέα! Η ξένη, αυτή που τους μίλησα. Πώς το σκέφτηκες αυτό, ρε μεγάλε! Να σου το πω, Πέζα. Πρώτον, εδώ έχουμε όνειρο. Εδώ έχουμε μέλλον και το μέλλον άδειλον εστί και ξένων. Περπάντη γίνεται ενηγματικό. Καθόλου την παπλώστηκε. Η επινόηση του σκηνοθέτη Βασίλη Παπαβασιλείου ήταν πρωτότυπη, φέρνοντας στο νου του θεατή τη σύγχρονη πραγματικότητα. Στο ρόλο του Κύκλοπα ήταν ο Δημήτρης Πιατάς, του Οδυσσέα ο Νίκος Καραθάνος και του Σιλινού ο Νίκος Χατζόπουλος. Εμπρός, εμπρός, πάρτε τα όργανά σας, πάρτε τα όργανά σας, απλωθείτε στο χώρο, ασκηθείτε, στήστε το σκηνικό. Το σκηνικό, πίσω από αυτά τα καλύματα. Έχει τελάρα, προσφορά του οίκουσε με, που ήρθαν σήμερα κατευθείαν με κάρκο από την Αγία Πετρούπολη. Την Πετρούπολη! Μα προπαντός συγκεντρωθείτε, συγκεντρωθείτε, να έρθει η συγκέντρωσή σας να γίνει όριμος καρπός, να μην μπορεί να κρατηθεί άλλο, να γίνει παράσταση. Εμπρός, σύντροφοί μου κάπηλοι, να δείξουμε στον κόσμο τι κάνει ο γέρος Κυγριά. Η παράσταση έδωσε κέφι, προκάλεσε το γέλιο ακόμα και των πολύ μικρών σε ηλικία θεατών. Είχε κίνηση, γρήγορη εναλλαγή σκηνών, χαρούμενες φιγούρες, πολύχρωμα κουστούμια, εντυπωσιακά στημένα στη στιγμή σκηνικά, με αποτέλεσμα να αφήσουν τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό που παρευρέθηκε.